Στις 5 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού από τους Δήμους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, σε δήλωσή του αναφέρει ότι με τις νέες περικοπές ο προϋπολογισμός θα πρέπει να γίνει με 420.000 ευρώ λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Ενώ την τελευταία 7ετία η χρηματοδότηση των Δήμων έχει μειωθεί κατά 70%. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει έρθει συγκεκριμένη εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει της οποίας θα γίνει η κατάρτιση των προϋπολογισμών του επόμενου έτους. Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, ενώ προβλεπόταν ότι θα έρθει στον κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας και κάποια χρήματα που έρχονται για το τέλος της διαφήμισης και το τέλος του ΤΑΠ, εντούτοις μας ήρθε μια διευκρινιστική στην οποία λέει ότι όταν θα πάρουμε τα χρήματα αυτά θα τα βάλουμε αντίστοιχα ως έσοδα στον προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου μπορεί εύκολα να βγει το συμπέρασμα ότι πάμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο οι Δήμοι πρέπει να το έχουν αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη, στις επόμενες δηλαδή ημέρες, και πάνω στο συγκεκριμένο προσχέδιο δουλεύει και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, η διοίκηση με την οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να υπολογίσουμε εκ νέου περικοπές στον προϋπολογισμό της χρήσης του 18. Αυτές οι περικοπές, αν υπολογίσουμε ότι από τη χρήση του 17 για πρώτη φορά κόπηκαν κάποια χρήματα, ενώ κάθε χρόνο τα εισπράταμε ως Δήμος ο καθένας και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, υπολογίζουμε ότι φέτος θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα υπολείπεται σε 420.000 ευρώ λιγότερα χρήματα για την χρήση του 18. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού ο οποίος θα καταρτιστεί από εμάς, θα δοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προς έγκριση, αλλά θα έχει πολύ μεγάλες περικοπές, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι από το 2010 και μέχρι σήμερα για τον προϋπολογισμό του 18 οι περικοπές αυτά τα 7 χρόνια έχουν αγγίξει την τάξη του 70%. Για να το πω απλά, εάν οι Δήμοι χρηματοδοτούνταν από την κεντρική εξουσία το 2010 με 100 ευρώ, σήμερα χρηματοδοτούνται με 30 μόνο. Την ίδια στιγμή αναφέρεται και στη μεθοδολογία που ακολουθεί ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς δεν έχει γίνει κάποια αύξηση από το 2011. Ενώ υπήρξε μείωση στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της τάξεως του 10%, με αποτέλεσμα να μην συσσωρεύονται μεγάλα χρέη προς τον Δήμο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δημιουργείς έσοδα εκεί που δεν υπάρχουν. Εμείς είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους σε ολόκληρη την Επικράτεια, από τους ελάχιστους Δήμους των 325 Δήμων της Επικράτειας, οι οποίοι δεν κάναμε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη των συνδημοτών μας. Όχι μόνον δεν κάναμε καμία αύξηση από τα ανταποδοτικά τέλη, είναι τα τέλη που βρήκαμε από τον Απρίλιο του 2011, από την προηγούμενη διοίκηση. Κάναμε και κάποιες διαγραφές σε κάποιους άδικους φόρους που επιβαρύναν συγκεκριμένες ομάδες των συνδημοτών μας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ακολουθώντας αυτή την τακτική, έγινε κατορθωτό να ζητώντας λίγα από τους πολλούς να μην έχουμε υστέρηση στα ανταποδοτικά από τους συνδημοτών μας, και εδώ μου δίνεται για μία ακόμη φορά η δυνατότητα να ευχαριστήσω τους συνδημότες μας, καθώς τα λίγα πραγματικά που τους ζητάει ως ανταποδοτικά έσοδα ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, οι συνδημότες μας ανταποκρίνονται και δεν έχουμε υστέρηση τουλάχιστον στα έσοδα τα οποία δημιουργούμε από τους δικούς μας συνδημότες. Τώρα, για τις μεγάλες περικοπές που έρχονται από την μη εφαρμογή του 3852, που είναι ο νόμος του Καλλικράτη με τον οποίο ιδρύθηκαν οι Καλλικρατικοί Δήμοι και ο οποίος από το 10, από τον Ιούνιο του 10 που υπάρχει αυτός ο νόμος, καταπατάται συνεχώς από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και έχουμε πάει σε μια άνευ προηγουμένου μείωση των εσόδων που προέρχονται από την κεντρική εξουσία, είναι πράγματι πολύ δύσκολο και για να το αντιμετωπίσει αυτό κανείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις δαπάνες που κάνει, θα πρέπει να προσέξει να καλύψει πρωτίστως τις ανελαστικές και τις πρώτες ανάγκες του Δήμου και μετά να δει αν μπορεί να επενδύσει δημιουργώντας μια αναπτυξιακή πορεία για τον Δήμο του.